Η αντίστροφη μέτρηση για την ιστορική σύνοδο κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Βορείου Κορέας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στο νησί Σεντόσα της Σιγκαπούρης έχει ξεκινήσει. Ήδη ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκούν έφτασε στην Σιγκαπούρη, όπου τον υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου βρισκόταν στον Καναδά για την σύνοδο των G7. Από εκεί αναχώρησε με το Air Force One, το οποίο μάλιστα τα ξημερώματα της Κυριακής προσγειώθηκε για ανεφοδιασμό στην αμερικανική βάση της Σούδα στην Κρήτη, όπου και παρέμεινε για περίπου μία μισή ώρα. Τα μέτρα ασφαλείας στη Σιγκαπούρη είναι δρακόντια. Οι αρχές έχουν δημιουργήσει δύο βασικά κέντρα τύπου για να διευκολύνουν τους περίπου 3.000 δημοσιογράφους που έχουν διαπιστευτεί προκειμένου να παρακολουθήσουν την ιστορική σύνοδο κορυφής. Το ένα είναι στην περιοχή των ξενοδοχείων, όπου θα διαμείνουν οι δύο ηγέτες, τα οποία αξίζει να σημειωθεί ότι απέχουν μεταξύ τους 750 μέτρα. Το δεύτερο είναι ένα ξενοδοχείο στο νησί Σεντόσα, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η ιστορική συνάντηση στις 12 Ιουνίου. Το κόστος για τα μέτρα ασφαλείας και γενικά για την φιλοξενία αυτής της ιστορικής διάσκεψης υπολογίζεται για τη Σιγκαπούρη στα 15 εκατομμύρια δολάρια.